Το νησί αυτό έχει γεννηθεί από ηφαιστειακές λάβες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι το ηφαίστειο αυτό έχει δύναμη. Δύναμη θετική, δηλαδή σε κάνει λολό. Είναι ολυμπιακό, ρε παιδί μου, είναι ιδέα εδώ. Καλημέρα στην ιερά και ευλογημένη Μήλο, που σήμερα είναι πολύ πιο χαρούμενη, διότι έχουμε μαζί μας δύο μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού, οπωσδήποτε δεν γίνεται να μην πω του Ολυμπιακού, μια και είμαι και Ολυμπιακάκιας, τον Παναγιώτο Γελεσίδη, ο οποίος μεγαλώσαμε στην ουσία μαζί του, αν και είμαστε χοντρικά ίδια ηλικία, αλλά μεγαλώσαμε μαζί του, και τον Ανδρέα τον Βονόβα, τους οποίους βλέπαμε όταν εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τηλεοράσεις τότε. Έπρεπε να κάνουμε ταξίδι στον Πειραιά να δούμε βγάζαμε όλη μας την τρέλα. Λοιπόν, που βρίσκονται στο νησί μας, τους καλωσορίζω και νομίζω ότι η άφιξή τους εδώ, η παρουσία τους εδώ είναι σημειολογική στην προσπάθεια που κάνει η Μήλος μέσα από τους αθλητικούς της συλλόγους, μέσα από τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά και της επιτροπής την οποία έχει ο Δήμος μας, δίνοντας βαρύτητα στον αθλητισμό που αλλάζει την πορεία των παιδιών και τα φέρνει σε άλλους δρόμους, διότι πράγματι όταν δεν έχεις διέξοδο σε τέτοια ωραία πράγματα, δημιουργικά πράγματα όπως είναι ο αθλητισμός, κάπου αλλού θα στραφείς. Αυτό είναι. Ποιος είναι αυτός που δεν ξεκίνησε πιτσιρικά, δεν παίζει μπάλα. Από το πιο παχουλό παιδάκι μέχρι το πιο λεπτό, εντάξει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά. Σήμερα θα έχουμε μια ωραία εκδήλωση. Ο Παμιλιακός είναι ένας ενεργός σύλλογος στο νησί και θεωρώ ότι από εδώ και στο εξής, όπως έχουμε προχωράμε στα θέματα και του κλασικού αθλητισμού, εγώ πιστεύω σε ένα πράγμα, Παναγιώτη. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Εγώ έκανα το γήπεδο Γρασίδι. Έχω κάνει σε κάθε χωριό και ένα μικρό γήπεδο, γιατί είμαι πιτσιρικά και είχα σπάσει τα πόδια μου. Και το είχα βάλει γραμμή. Έφτιαξα ένα γήπεδο μπάσκετ. Με αυτή τη λογική, δηλαδή, πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να υπάρχει ο κλασικός αθλητισμός. Τώρα ήδη έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση με πάρα πολύ αγώνα για να κάνουμε κάποιες εγκαταστάσεις και έχω ζητήσει το 21. Είστε από τώρα καλεσμένοι, βεβαίως, που θα γίνουν οι γεωπελαγίτικοι αγώνες στη Μήλο. Να μαζευτούν λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά και να πάνε προς τα έξω. Και επ' ευκαιρίας, σήμερα είναι ακόμα πιο είναι μια μεγάλη μέρα για τη Μήλο. Δύο παιδιά από τη Μήλο που είναι γραμμένα στον Παναξιακό, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα γνωρίζετε. Μπήκανε στην εθνική ομάδα και πάνε στη Λευκωσία η Μαρία η Καβαλιέρου και η Ιωάννα η. Μάλι, συγχαρητήριά τους. Και αυτό δείχνει δύο πράγματα. Η οικογένεια, πόσο κοντά είναι στα παιδιά, γιατί είναι μεγάλη σημασία να είναι η οικογένεια πόσο κοντά στα παιδιά, αλλά και οι προπονητές. Και είπα και κάτι άλλο. Στον αθλητισμό δεν χωράνε ούτε κόμματα, ούτε από κόμματα, ούτε ψηλοί, ούτε κοντοί. Εκεί το μόνο πράγμα που χωράει είναι η ευγενή άμυλα και η προσπάθεια που γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εύχομαι να περάσετε ωραία, η εμπειρία σας από τη Μήλο να είναι ευχάριστη, να το μεταφέρετε και σε άλλους. Έχουμε κάθε χρόνο, έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα του Ολυμπιακού, μια και είμαστε Ολυμπιακονήσι εδώ. Και με χαρά να σας βλέπουμε στο νησί μας. Και εμείς θέλουμε να ζητήσουμε για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθαμε σε ένα υγιό περιβάλλον και τον κύριο Παπακάρη που μας προσκάλεσε στο νησί και στην ομάδα του επιτυχίες. Σίγουρα ότι αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα, γιατί πρέπει να φέρουμε τα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι ή στο στίβο, δηλαδή να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το κέρδος και τα σχολεία που υπάρχουν, όπως είναι η οικογένεια, μετά το σχολείο, μετά οι προπονητές και η εκκλησία, αυτή είναι η τετράδα στη δημιουργία ενός παιδιού. Εκεί πρέπει να έρθουν τα παιδιά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα και να ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Εύχομαι αυτή τη δημιουργία που έχετε και στο νησί σας, γιατί είναι εξέπινο την προσπάθεια που κάνετε σε όλους τους τομείς. Εύχομαι να έχετε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Παναγιώτη, πες μας και κάτι. Ναι, θα έτσι. Πω. Και εγώ, Δημάρχιο μου, και τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και ήρθαμε εδώ και συναντήσαμε έναν άνθρωπο που μαζί με τον Αντρέα έχουμε πάει σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλούς δημάρχους. Με έκανε μεγάλη εντύπωση η ειλικρίνειά σου. Η ειλικρίνειά σου και η αγάπη για το νησί. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δημαρχοί, Δημαρχέ μου. Ξέρουμε καλά, έχουμε πάει σε πολλά μέρη, αλλά τέτοια αγάπη που έχετε για τον τόπο και για τον αθλητισμό είναι απίστευτο για μένα. Όταν ο άρχον της πόλης ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα και οι οικογένειες είναι κοντά του και τα παιδάκια, όπως είπε και ο Ανδρέας, πρέπει να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπουν σε ορισμένα πράγματα τα οποία εμείς τουλάχιστον από τα μικρά μας χρόνια μέχρι τώρα είναι ανεπιθύμητα αυτά. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Γιατί ασχοληθήκαμε μέσα από τον αθλητισμό. Και εγώ και ο Ανδρέας από επαρχία ξεκινήσαμε, από γειτονιά, πολύ φτωχικές οικογένειες. Εμένα οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες, πόντος είμαι. Και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, ήρθαν και γεννήθηκα εγώ εδώ και ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Συνάντησα πολλά προβλήματα, Πρόεδρε μου. Αλλά ο Θεός με έδωσε αυτό το ταλέντο. Με πήρε ο Ολυμπιακός. Ταλεντάρα. Ναι. Ταλέντο, ναι. Αυτό είναι ταλέντο. Και θέλω να νιώσω περήφανος που έπαιξα σε αυτή την ομάδα, γιατί η μεγαλύτερη κληρονομιά που μ' άφησε ο Ολυμπιακός είναι η αγάπη του κόσμου. Σε ευχαριστώ για το κάλεσμα αυτό. Σας εύχομαι να έχετε την υγεία σας, να είστε γεροί και να προχωράτε. Και εμείς από πλευρά μας με τον φίλο μου τον Ανδρέα και αδερφό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το νησί αυτό και ειδικά για την Αφροδίτη που είναι ένα... Στο τέλος θα το βάλω, Παναγιώτη μου, και Ανδρέα. Θα το βάλουμε στο τέλος και θέλω και ένα ωραίο πλάνο γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τα πολύ καλά σας λόγια. Κάνουμε μια προσπάθεια. Κάνουμε μια προσπάθεια σε δύσκολες εποχές για τα παιδιά μας. Διότι αυτό είναι. Και εμείς δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν στους μικρούς τόπους φαίνεται πολύ καλύτερα η προσπάθεια, θέλω να το πω, γιατί αναφερόμενος στους συναδέλφους μου δημάρχους. Ναι, ναι. Εμείς εδώ είναι ένα μέρος, υπάρχει ενδιαφέρον και η προσπάθεια φαίνεται. Στην Αθήνα πιθανόν αυτό το πράγμα να χάνεται και σε... Αλλά εσείς έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, διότι όταν ο άλλος βλέπει τον Παναγιώτη Γελεσίδη και πετάει έτσι μπαμ και βούταγε την μπάλα, μου και τρελαινόταν, ήθελε να τον φτάσει. Όταν έπρεπε να το έκανε. Το μηχανάκι, έτσι που έπρεπε. Το μηχανάκι, ναι. Να τρέχει μέσα στο αγωνιστικό χώρο και να κάνει λολάγρες. Θέλει να το φτάσει. Είναι σημαντικό. Αυτό λοιπόν, εσείς έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Αρχέ μου είναι και η εκτίμηση και ο σεβασμός προς το άτομο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την προσπάθεια, όπως σας είπα, του Take Me Home. Μάλιστα. Είναι μια προσπάθεια που έχει αγκαλιάσει η Κεντρική Ένωση Δήμων, δηλαδή όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος. Έχουν αγκαλιάσει οι περιφέρειες της Ευρώπης, γιατί αυτοί έχουν άλλη δομή σχέση με εμάς που δεν είναι Δήμοι και περιφέρειες, λέγεται περιφέρειες. Έχουν αγκαλιάσει όλοι οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό η Ομογένεια. Εάν μιλήσεις με την Ομογένεια, εσύ θα το έχετε ζήσει εσείς αυτό. Εάν μιλήσεις με την Ομογένεια, λες πραγματικά εδώ υπάρχουν Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα. Λοιπόν, μιλάω με την Ομογένεια και βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι να αγαπάνε την Ελλάδα. Το έχουν αγκαλιάσει λοιπόν και χιλιάδες κόσμου ανώνυμοι. Όχι Έλληνες. Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι. Εμείς έχουμε από όλο τον κόσμο, έχουμε γύρω στις 500.000 τουρίστες το χρόνο. Οι οποίοι αυτή την προσπάθεια την ενισχύουν. Την προσπάθεια αυτή που λέει ότι η Αφροδίτη θέλει να γυρίσει στο σπίτι της. Ακριβώς. Σου μιλάω ειλικρινά όταν την έχω δει πάρα πολλές φορές στη Γαλλία, αλλά με την είδα σαν δήμαρχος, ξέρεις, δεν πλήρωσα και δεν έκανα μια μπαβούρα. Έβαλα στόχο μαζί με τους συνεργάτες μου, εδώ με την αντιδήμαρχο που έχει αναλάβει, η κυρία Τούρλου, στις 8 Τετάρτου του 20, 200 χρόνια από την ημέρα που έχει ξενιτευτεί, να είναι στον ήλιο της Ελλάδας που γεννήθηκε. Και κάλεσα και την Beyoncé, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι. Της είπα ότι πήγες και φωτογραφήθηκε και είμαι στο Λούβρο. Έλα να φωτογραφηθείς
στη Μήλο, κάτω από τον ήλιο, εκεί που ήταν η Αφροδίτη. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, Αντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να βοηθήσουμε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του, να φέρουμε πίσω την Αφροδίτη μας. Και ξέρετε, αυτό έχει και ένα άλλο χαρακτήρα. Μιλάω με πολύ ισχυρούς της γης, με τις θέσεις μου. Μόλις μιλήσουμε για τα οικονομικά, μας βλέπουν τίποτα. Μόλις μιλήσουμε για ιστορία και πολιτισμό, αυτοί οι πανίσχυροι γίνονται, σου λένε, ναι, εσύ είναι σημαντικό, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην είναι μαζί μας. Ήταν όλοι μαζί στην προσπάθεια που κάνατε, όχι. Δεν ήταν όλοι μαζί. Εντάξει, όποιοι είναι, οι πολλοί πάντως θα φέρουμε αποτέλεσμα. Οι πολλοί και καλοί εδώ είναι. Δεν είμαστε λίγοι και καλοί, εδώ είμαστε πολλοί και καλοί. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω εκεί, γιατί έχει μεγάλη βαρύτητα η υπογραφή σας και η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω έτσι μια... Είναι πολύ τιμητική μέρα σήμερα για μας, έτσι. Παναγιώτης Κελεσίδης, Αντρέας Μπονόβας, υπογραφές, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο. Έχουμε το αποτέλεσμα όλοι μαζί. Θέλω να σας δώσω και μερικά έτσι να τα προωθήσουμε. Να κάνουμε λοιπόν ένα αγώνα στη Μήλο. Βεβαίως. Που να έχει σκοπό αυτό, Πρόεδρε, ξεκίνα το. Εισιτηριακά θα το λύσω. Ξενοδοχειακά το λύσα. Εδώ, Παλέμα και του Ολυμπιακού, με ένα και μοναδικό σκοπό. Take me home. Να κάνεις εδώ στην περιοχή μου μέσα, να πάρεις κεφαλιά, ρε, και του λέει ο Δωμάζος, ρε ψηλέ, τόσες έντρες έχω κάνει, πάρε μια κεφαλιά του. Του λέει, έλα εγώ να κάνω τις έντρες και να μου την πάρει. Μέσα στο σπίτι τώρα. Δεν έλα, τότε που είχε την απόκριση των παιχνιδίων στο 0. Αυτό μου έχει. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Οι Αθηναίοι. Στον Πελοποννησιακό. Οι Αθηναίοι ήρθαν λοιπόν στη Μήλο και άρχισαν και τι κάνει πολύ ωραία. Λένε η Μηλία, εμεί θέλουμε να πάμε, είμαστε ουδέτεροι. Δεν υπάρχουν ουδέτεροι. Είστε με του άλλου, Σπαρτιάτε. Και έγινε ο διάλογο στο Μήλο μετά από πολύ καιρό. Του είχαν κάνει πολύ ωραία. Τι λέει αυτό. Είμαι ισχυρό και ό,τι θέλω κάνει. Το δίκαιο του ισχυρού. Το δίκαιο του ισχυρού είναι διαχρονικά. Διαχρονικό αυτό. Και είσαι φίλο μου και μπορεί να σε αφήσω να ζήσει. Είσαι εχθρός μου, οπότε σου παίρνω και το κεφάλι. Αυτό δεν ισχύει σε εμάς στον αθλητισμό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί το μόνο... ενώνει, δεν μπορείς. Μια μικρή αφιολήθεια. Αχ, είναι σπασμένη η... Α, θα σας πω κάτι για τη σπασμένη. Καθώς το δίνετε. Εδώ, κοίταξε. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ λίγο. Δεν πειράζει, μου εδώ πέρα τα χαρτιά μας. Δεν θα είναι, εντάξει.